καθώς τώρα είμαστε μέσα στην κρίση και όλο αυτό θα έχει ένα οικονομικό αντίκτυπο για την επόμενη χρονιά. Αν ήμουν Κούγιας, θα έλεγα, Μιχάλη, είσαι πάρα πολύ καλός, σε θέλω και την επόμενη χρονιά, άρα πρέπει να μειώσουμε τις αμοιβές μας εδώ. Γιατί βλέπεις ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έγινε έτσι? Όχι, δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε, μπράβο. Δεν μας πήρε παραπάνω από ένα λεπτό στο να συμφωνήσουμε και στο να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με καλύτερους όρους από ό,τι είχαμε μέχρι. Πολύ απλά, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος γνωρίζει το μέγεθος της δουλειάς που γίνεται. Καταλαβαίνει το ότι υπάρχει εξέλιξη από την πρώτη μέρα που είμαστε στην ομάδα. Καταλαβαίνει ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάρα πολύ δύσκολα μπορώ να μην συνεχίσω μια δουλειά αν, για τον μόνο λόγο που δεν θα συνέχισα μια δουλειά που έχει ξεκινήσει και μια εξέλιξη που υπάρχει, θα ήταν αν δεν έβλεπα μέλλον. Ο κύριος Κούγιας αρχικά έκανε το αρένα, το γήπεδο το οποίο υπήρχε ένα χρόνιο πρόβλημα από τον Οκτώβριο. Μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία η οποία ήταν με αρκετά έξοδα, γιατί δεν είναι και δική του ιδιοκτησία το γήπεδο της ΑΕΛ, το αρένα. Έτσι, από εκεί και πέρα όμως το σημαντικό είναι ότι έχει μεγάλη διάθεση να φτιάξει αρκετά ακόμα πράγματα εκτός των όσων έχει κάνει ήδη και έχει κάνει πολλά. Μάλιστα, εντάξει. Οπότε ας προσπαθήσει όταν βλέπει όλα αυτά και βλέπει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο στα αποδυτήρια και βλέπει ότι το πρωτοτικό κέντρο θα αναβαθμιστεί σε τεράστιο. Γιώργο μου, ο κύριος Γρηγορίου, εγώ τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω, τον γνωρίζω πολύ καλύτερα. Εγώ πρώτη φορά που πρέπει να μιλάμε μαζί, η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Γρηγορίου. Μου κάνει εντύπωση, αφού κατάφερε και πήρε αύξηση από τον Κούγια, τελείωσε. Εγώ σηκώνω το χέρι. Δεν είναι είδηση αυτή. Η είδηση είναι ότι είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος μέσα στην κρίση όχι μόνο παραμένει αλλά παίρνει και αύξηση. Αυτή είναι η είδηση. Και από τον Κούγια. Ότι ενώ να βγει από τον Κούγια και κερασάκι στην τούρτα. Ωραία. Το πιάσει. Αυτό είναι η είδηση. Μέσα στην κρίση είναι ο πρώτος προπονητής που ανανεώνει όχι με λιγότερα και παίρνει και αύξηση. Γιατί σε όλους θα δούμε να υπάρχουν ψαλίδια. Το θέμα της αύξησης ή το μέγεθος αυτή δεν είναι το ζητούμενο. Να μην μείνουμε σε αυτό. Και δεν παίζει και κανένα απολύτως ρόλο. Δηλαδή θα μπορέσει να δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο.